για τελευταία τα μέτρα. Σασμός, το καινούριο σύριαλ του Αλφα έρχεται με φόρα από την Κρήτη, με δύναμη, ένα εξαιρετικό σύριαλ με ένα εξαιρετικό cast. Ξεκινάει πάντα από το βιβλίο του κυρίου Πετρουλάκη, ο Σασμός, και έρχεται στον Αλφα με σκηνοθέτη τον κύριο Κωστόπουλο, τον Κώστα, και με ένα team και cast κινηματογραφικό, θεατρικό, πολύ δυνατά παιδιά. Βρισκόμαστε στην Κρήτη, συγκεκριμένα σήμερα είμαστε στο Ρέθυμνο, μεθαύριο θα είμαστε στα Χανιά, εχθές είμαστε στα Θαλάσσερνα, για τις ανάγκες των γυρισμάτων της νέας σειράς του Αλφα, που λέγεται Σασμός. Πρόκειται για μία βεντέτα κριτική, εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα περί τίνος πρόκειται. Και μέσα από αυτό θα δούμε τον τρόπο που θα το διαχειριστούν οι οικογένειες που εμπλέκονται σε αυτήν. Εγώ είμαι ένα μέλος της μίας οικογένειας, το δέω με τον Αστέρι. Μεγάλη παραγωγή, μια μεγάλη ευθύνη. Ευθύνη απέναντι στους τηλεθεατές του Αλφα, ευθύνη στους συνεργάτες μας, να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Θέλουμε να κάνουμε το βιβλίο του Πετρουλάκη, μια σειρά η οποία να συγκινήσει και να αγαπηθεί. Πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ, σε αυτό τον ευλογημένο και πανέμορφο τόπο σας. Ελπίζουμε να δείτε κάτι που θα σας αρέσει και που θα σας τιμήσει, γιατί εμείς αυτό θέλουμε. Ελπίζουμε ο κόσμος να το απολαύσει, όπως εμείς το απολαμβάνουμε εδώ ήδη στα γυρίσματα, διότι έχουμε να κάνουμε με μια πολύ δυναμική ομάδα, συναδέλφους που είναι πραγματικά πολύ αξιόλογοι. Και ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε τις ματιές μας και να τις απολαύσει και το κοινό. Πανέμορφη σειρά από όλες τις απόψεις και από όλες τις τοποθετήσεις. Μια σειρά η οποία θα φέρει στο προσκήνιο τα κακώς κείμενα που άγονται και ανάγονται βασικά στην ιστορία της Κρήτης. Ένα κακό εθιμοτυπικό σε μια κακή σχέση την οποία μπορεί να είχαν δύο οικογένειες. Αλλά τουλάχιστον αναδύεται ο ρόλος του Σάστη, του Σαστή, mm-hmm. θα μας τα πει καλύτερα και ο κύριος Πετρουλάκης σε πολύ λίγο, του ανθρώπου δηλαδή εκείνου ο οποίος μεσολαβούσε πάντα Χριστιανά μεταξύ των δύο οικογενειών προκειμένου να τα βρει με τις οικογένειες. Mm-hmm. Οι δύο οικογένειες να τα βρουν μεταξύ τους και να επέλθει βεβαίως η συμφιλίωση και η αγάπη. Έχουμε μεγάλη ψυχή η κριτική και νομίζω είναι κάτι το οποίο θα αναβλήσει μέσα από το περιεχόμενο της σειράς, αλλά και από το βιβλίο του Σπύρου Πετρουλάκη. Είναι και ένας συγγραφέας που δεν σε απογοητεύει ποτέ. Διαβάζεις τα βιβλία του και περιμένεις να γυρίσεις τη σελίδα, να δεις τι έχει σκεφτεί, τι έχει φανταστεί και εσύ κάνεις όλες αυτές τις εικόνες στο μυαλό σου και έρχεται η ώρα να αφήσεις τη δική σου φαντασία και να οπτικοποιηθεί όλο αυτό που εσύ έχεις διαβάσει το βιβλίο σε μία σειρά. Κύριε Πετρουλάκη, καλό μεσημέρι καταρχάς. Αγαπητέ Σπύρο, αν μου επιτρέπεις. Γεια σας, καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Γεια σου Χριστιανά, γεια σου Λευτέρη, είμαι πολύ καλά, εσείς? Ακόμα καλύτερα εμείς εδώ. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Λέω που είσαστε στην Κρήτη, αλλά
Εγώ. Έλα, νομίζω στο είπα και χθες στο τηλεφώνημα το οποίο είχαμε και πίσω από τις κάμερες και όσα έχουμε συζητήσει, ότι νομίζω βρίσκεσαι στην πιο παραγωγική σου πορεία, στο πιο παραγωγικό κομμάτι της πορείας σου, τέλος πάντων. Βλέποντας το δικό σου δημιούργημα, το δικό σου παιδί να παίρνει σάρκα και οστά, να υλοποιείται, πώς νιώθει ο Σπύρος Πετρουλάκης που τώρα, μετά από μία σκέψη και απογράψιμο πολλών μηνών, ο σασμός έρχεται και τελειοποιείται στα μάτια μπροστά των τηλεθεατών, πολύ σύντομα στον Α, η κορυφαία σειρά. Είμαι ευτυχισμένος. Νιώθω γεμάτος, έχω πάρα πολύ χαρά γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά ωραία πράγματα, έτσι, που αφορούν το βιβλίο μου κυρίως. Υπάρχει ένα εξαιρετικό, μια εξαιρετική ομάδα, δεν είναι μόνο ηθοποιοί, αλλά είναι όλο το team αυτό που απαρτίζει αυτό τον σασμό πια. Και εδώ θέλω να πω και να τονίσω ότι τόσο το βιβλίο μου, αλλά όσο και η σειρά, όσο θα προχωράει, θα φέρει μπροστά στην επιφάνεια το καλό. Γιατί ο σασμός είναι το καλό. Δεν θα κυριαρχήσει η βεντέτα. Στην ουσία θα κυριαρχήσει ο σασμός. Θα προϋπάρχει η βεντέτα σαν περιστατικό, σαν γεγονός. Ωστόσο, εκεί που επικεντρωνόμαστε είναι στο πώς τα βρίσκουν οι οικογένειες ή ποιος μεσολαβεί για να τα βρουν οι οικογένειες. Έτσι ακριβώς. Και ο τρόπος που θα γίνει. Γιατί αυτό έχει και την αξία του, ας πούμε, στην τηλεόραση. Να ευχαριστηθεί ο τηλεθεατής ένα ωραίο έργο, ένα ωραίο σύριαλ, το οποίο θα το βλέπει 4 φορές την εβδομάδα. Και μέσα από αυτό, να κερδίσει και πράγματα, να δει στην ουσία πώς συμβαίνουν τα πράγματα, πώς έχουν τα πράγματα. Και στην πρώτη μας έτσι τηλεοπτική συζήτηση που είχαμε κάνει μήνες πριν, και είχαμε θέσει στο τραπέζι το σασμό και όσον αφορά την μεταφορά του στην τηλεόραση, και είχαμε ρωτήσει το εξής, θυμάμαι χαρακτηριστικά, εάν έχετε στο μυαλό σας, εάν έχετε σκεφτεί τους ηθοποιούς, εάν τελικά οι ηθοποιοί που επιλέχθηκαν ήταν εκείνοι που ήταν και στο δικό σας το μυαλό εξ αρχής, ασχέτως φυσικά που δεν μπορούσατε να τους αποκαλύψετε, είναι οι ήρωες αυτοί που είχατε στο μυαλό σας όταν γράφατε το βιβλίο, τους έχουν ενσωματώσει πλήρως? Έβαλε το χεράκι του ο Σπύρος στο κομμάτι του casting που λέμε. Πέρα από τον παραγωγό. Κοίταξε, με ρώτησαν και από την παραγωγή. Και μέσω του καναλιού και οι άνθρωποι, ας πούμε, που συνεργάζονται, οι άμεσοι συνεργάτες του παραγωγού, του κ. Καραγιάννη, με ρώτησαν για κάποιους ηθοποιούς. Πρότειναν και εγώ όσους ήξερα και όσους μπορούσα, αλλά θέλω να πω ότι δεν τολμούσα να στείλω την φαντασία μου εκεί, γιατί όσο όπου και να την έστελνα, τα πρόσωπα που έβλεπα να έρχονται την ξεπερνούσαν. Οπότε δεν μπορούσα να φανταστώ για τον Δημήτρη τον Ήμελο, για τη Μαρία την Πορτόπαπα, για τη Μαρία την Τσοπανάκη, τον Ορφέα την Αγουστίνη, τον Δημήτρη Λάλο, που είναι τον Κεφαλογιάννη, τόσους και τόσους. Τόσο δυνατό cast, πραγματικά πολύ δυνατό. Σκέψου, Χριστιανά, ότι θα πρωταγωνιστείς, θα παίξουν σε αυτό το σύριαλ πάνω από 50 ηθοποιοί. Οπότε αυτό που δίνει με τεράστια χαρά είναι ότι εκτός από τους ηθοποιούς, μια άλλη ομάδα γύρω από αυτούς, άλλα 300 άτομα, 250 άτομα, δουλεύουν για αυτή τη σειρά. Οπότε είναι διπλή η χαρά μου, γιατί δεν είναι μόνο το βιβλίο μου, αλλά παράλληλα 250-300 οικογένειες βγάζουν το ψωμί τους από αυτό. Είναι πολύ βασικό, πολύ βασικό, και σας τιμάει πάρα πολύ και σε ένα Σπύρο, αλλά και την παραγωγή, που εν μέσω κρίσης, έτσι, δύο κρίσεις περνάμε, και υγειονομική και οικονομική, κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή ξεδιπλώνεται το κουβάρι μιας σκηνοθεσίας και μιας πλοκής για ένα ελληνικό σύριαλ που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη στην ελληνική τηλεόραση, και συνάμα καλύπτεται και η πληγή οικογενειών που οικονομικά νοσούν, να το πω έτσι απλά, ειδικά και των ηθοποιών. Πόσα δεν ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα. Και πόσο ταλαιπωρήθηκαν. Πες μου κάτι, Σπύρο. Έδωσε το παρόν από ό,τι γνωρίζω, τουλάχιστον στις πρώτες μέρες, εκεί περίπου στις αρχές του Ιουλίου, εδώ στην Κρήτη. Έχει σφιγμό πώς πάνε τα γυρίσματα, υπάρχουν δυσκολίες, προβληματίζει κάτι τους σκηνοθέτες? Πώς πάνε γενικά οι διαδικασίες? Παρακολουθώ στενά όλη την εξέλιξη αυτή τη δημιουργική φάση. Ναι. Είμαι δίπλα στους ανθρώπους, ζητάνε πολλές φορές την αλλαγή μου. Είμαι εκεί, γράφουμε στίχους, γράφουμε μουσικές, βλέπουμε τα γυρίσματα, γίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Υπάρχει μια πολύ δημιουργική φάση από όλους τους ανθρώπους. Υπάρχει μια δίψα. Υπάρχει μια δίψα για να δείξουν όσο πιο καλά γίνεται πράγματα μέσα από το βιβλίο μου.
το εκτιμώ αφάνταστα αυτό. Βλέπω έναν σκηνοθέτη ο οποίος είναι ακούραστος, όπως και οι συνεργάτες του που είναι από πάνω του, ας πούμε, συνέχεια, να ρίχνει συνεχώς ιδέες, να προκαλεί τους άλλους να ξεπεράσουν τα όρια τους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχω ξαναζήσει, αλλά τι να σου πω, το χαίρομαι με την ψυχή μου. Και πώς το έχετε καταφέρει να περιμένουμε και να αναμένουμε αυτή τη νέα πολυπόθητη τηλεοπτική σεζόν? Και το πότε να μας πει ο κύριος Εκεί Περνάκης. Θέλω να καταλήξω, εάν δεν θα γίνω αδιάκριτη, να μάθω το πότε. Το πήγαινα πλαγίως. Συγγνώμη, Χριστιανά, ξαναπες μου. Πότε θα προβληθεί το πρώτο επεισόδιο? Να ορίστε, ρωτάω ευθέως πλέον. Ακόμα δεν είναι ανακοινώσιμη η ημερομηνία, αλλά θα γίνει το Σεπτέμβριο. Εντός του 21 ή αρχές του 22? Σεπτέμβρη. Α, τώρα, Σεπτέμβρη. Το 21, τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Πολύ ωραία. Σε ένα μισή μήνα το πολύ θα είμαστε εκεί. Πω, πριν λίγο καιρό το συζητούσαμε αν θα μεταφερθεί στην τηλεόραση και τώρα σε πολύ λίγους μήνες θα έχουμε την ευκαιρία να το παρακολουθήσουμε. Αυτό ήθελα να πω, ότι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που εκδόθηκε το βιβλίο μέχρι σήμερα, γίναν τα casting, βρέθηκαν ηθοποιοί, γίναν τα γυρίσματα. Τελειώνουν τα γυρίσματα ή θα συνεχιστούν και μετέπειτα βασικά. Έχουμε το πρώτο επεισόδιο. Όλο αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο. Βέβαια, εμείς το κρατούσαμε μυστικό. Δεν θέλαμε να βγάλουμε προς τα έξω πολλά. Όπως κρατάμε κι άλλα μυστικά, τα οποία θα έχουν καιρό. Έτσι, να μην το ματιάξουμε. Καλά κάνετε. Ναι. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι όλα τα γυρίσματα γίνονται σε φυσικούς χώρους. Δεν υπάρχουν σκηνικά τα οποία έχουν φτιαχτεί. Γίνονται σε σπίτια, γίνονται σε καφενεία, γίνονται σε εργοστάσια, γίνονται σε δρόμους, σε χωριά. Είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, και όλη αυτή η εικόνα κινηματογραφική που βγαίνει, πιστεύω ότι θα εντυπωσιάσει τους τηλεθεατές. Μάλιστα. Σπύρο, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εδώ είμαστε επειδή τα γυρίσματα θα συνεχιστούν, γιατί όχι και το επόμενο διάστημα να καλύψουμε έτσι για την εξέλιξη των γυρισμάτων που θα διαδραματίζονται σε όλη την Κρήτη. Κορυφαίοι ηθοποιοί θα περάσουν μέρες ατελείωτες και ώρες γυρισμάτων στην Κρήτη. Και ας περάσουν και από το πλατό μας. Στις διακοπές μας να τους πετύχουμε σε κάποια γυρίσματα όπως το Ρέθμο που ήταν στο Ρέθμο Λιμάνι της Παλάσαρνα. Έτσι. Για να συμμετέχουμε και εμείς, αν μπορούμε. Αν περάσουμε και εμείς, θα δώσουμε το παρόν. Με μεγάλη χαρά. Σπύρο, την επόμενη φορά να μας είσαι υπόψη σου. Εντάξει. Δεν είμαστε τόσο τηλεοπτικοί. Μεγάλη χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Σπύρο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι, παιδιά. Επίσης. Καλό καλοκαίρι, την αγάπη μας. Γεια σου, Σπύρο. Λοιπόν. Εξαιρετικός άνθρωπος. Μοναδικός συγγραφέας. Λοιπόν. Πάμε σε break. Ναι, γιατί ήθελα να σε διώξω. Πάμε σε διαφημίσεις, λοιπόν. Περιμένουμε άδικα. Άντε.